Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και έντισεν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από το τάφο καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωήν και μέγα έλεος αμήν. Χριστός ανέστη. Συνεχίζουμε την μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου «Αόρατος πόλεμος». Είμαστε στο 16ο κεφάλαιο στο οποίο ο Άγιος Νικόδημος διαπραγματεύεται το θέμα με ποιον τρόπο ξημερώνοντας πρέπει να βγαίνει στη μάχη το πρωί ο στρατιώτης του Χριστού για να πολεμά. Βλέπετε ότι ο Άγιος βλέπει τον άνθρωπο ως έναν αγωνιστή, ως έναν στρατιώτη, ο οποίος στρατιώτης βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και διαρκή μάχη και πόλεμο και πρέπει να έχει αυτήν την έννοια του, ώστε από το πρωί που θα ξυπνήσει να ετοιμάζεται για να αντισταθεί στους πειρασμούς, στις προκλήσεις και να πολεμήσει και να νικήσει σε αυτόν τον μεγάλο πόλεμο. Λέγει στη συνέχεια ότι πρέπει ο άνθρωπος που αγωνίζεται να ξέρει ότι όσον δύσκολος και αν είναι ο πόλεμος που έχει μπροστά του, όσον μεγάλη και αν είναι η πειρασμή που αντιμετωπίζει και όσον και αν του φαίνεται ότι αυτές οι προκλήσεις και οι πειρασμοί και τα εμπόδια είναι πολύ πιο μεγάλα από τις δυνάμεις του, ποτέ του να μην απελπίζεται, να μην χάνει το θάρρος του, αλλά να πιστεύει απόλυτα ότι ο Θεός είναι μαζί του και πολεμά μαζί του. Και έστω και ανάπηρες φορές ο άνθρωπος τραυματιστεί σε αυτήν τη μάχη και πέσει στη μάχη, άπειρες φορές πρέπει να σηκώνεται, πρέπει να διαγράφει τις πτώσεις του και με ταπείνωση και μετάνοια και επικαλούμενος στην αγάπη του Θεού να συνεχίζει τον αγώνα του και να ξέρει ότι η επιτυχία του αγώνα δεν έγκυται τόσο στις δικές του δυνάμεις, όσο στη δύναμη και στην παρουσία της χάρης μες στην ψυχή του. Πρακτικά, μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος ότι όταν αρχίσει ο άνθρωπος την ημέρα του, βέβαια οι άνθρωποι τότε άρχισαν την ημέρα τους φυσιολογικά, ξυπνούσαν όχι ώρα 12 το μεσημέρι, αλλά το πρωί και είχαν χρόνο να σηκωστούν το πρωί, να μην σηκωστούν και αμέσως να πατήσουν το κουμπί του της τηλεόρασης ή του ραδιόφωνου, αλλά όμορφα φυσιολογικά και μας δείχνει μια τέχνη η οποία είναι σημαντική στον πνευματικό αγώνα. Επειδή όλος ο αγώνας είναι μέσα στο νου μας που γίνεται, στο πρώτο στάδιο τουλάχιστον, μέχρι να καθαρθεί ο νους και πολεμάται ο άνθρωπος με τους λογισμούς του και διά των λογισμών του, γι' αυτό φροντίζει ο Άγιος να μας πει ότι πρέπει να κερδίσουμε το πρώτο οχυρό του πολέμου, το οποίο είναι ο νους μας. Δηλαδή ο νους να ενδυναμωθεί, να οχυρωθεί, να δυναμώσει, ώστε να μην πέσει αυτόν το οχυρό του νου, του νοός. Και μας δίδει σαν πρακτικό όπλο ότι εάν θέλουμε να ετοιμαστούμε
στη πνευματική ζωή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε το πρωί μόλις ξυπνήσουμε είναι να κάτσουμε να προσευχηθούμε. Αφού ξυπνήσεις το πρωί, λέγει, και προσευχηθείς αρκετήν ώρα λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με, τότε λέει τα υπόλοιπα που είναι η προετοιμασία του πνευματικού πολέμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να μάθει να προσεύχεται, παιδιά. Χωρίς την προσευχή κανένας μας δεν μπορεί να σταθεί στην πνευματική ζωή. Χωρίς την προσευχή ούτε πειρασμούς μπορούμε να νικήσουμε, αλλά ούτε και μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν υγιείς άνθρωποι. Για ποιο λόγο? Έτσι είναι μέσα στην φύση μας, μέσα στη δημιουργία μας. Ο άνθρωπος όταν επλάστηκε από τον Θεό, είχε πρώτης πτώσεως του βέβαια, πριν να διασπαστεί η ύπαρξή του μέσα από το γεγονός της πτώσης, είχε σαν κύριον έργο την αδιάλειπτον προσευχή. Δηλαδή ο άνθρωπος φυσιολογικά, όπως είναι πλασμένος από τον Θεό, είναι πλασμένος να προσεύχεται. Μέσα στην προσευχή ο άνθρωπος ολοκληρώνεται από πάσα άποψη. Ο νους του ανθρώπου είναι πλασμένος για την προσευχή. Όταν ο νους κολλά δεξιά-αριστερά και τρέχει γύρω-γύρω, και πολύ περισσότερο όταν ο νους εχμαλωτίζεται σε εμπαθή νοήματα και εμπαθείς πράξεις, σε πτώσεις αμαρτίας, τότε τραυματίζεται ακόμα περισσότερο, τότε χάνει την δύναμή του, τότε πληγώνεται η δύναμη της ψυχής και του νου του ανθρώπου και γίνεται εχμάλωτος ο άνθρωπος. Και εάν αυτό επαναληφθεί, τότε ο άνθρωπος πραγματικά γίνεται τελείως αδύναμος, ανίσχυρος, και ενώ όταν είναι ήρεμος αποφασίζει να κάνει κάποια πράγματα ή να αποστραφεί την αμαρτία ή να μην υποκύψει σε προκλήσεις και διάφορες άλλες προτάσεις και πειρασμούς, επειδή είναι εχμάλωτος πλέον ο νους του και επειδή είναι αδύνατος ο νους του ανθρώπου, μόλις προκύψει το αίτιο απέναντι του ανθρώπου, αμέσως ο άνθρωπος καταραίει. Γι' αυτό είναι σημαντικό στον άνθρωπο να δυναμώσει τον νου του. Όταν λέω νου, δεν εννοώ απλώς την διάνοια, όπως ίσως λέγεται στη σημερινή ορολογία. Νους του ανθρώπου είναι και η διάνοια βέβαια, που είναι μια δύναμη του νοός, αλλά είναι κάτι πολύ βαθύτερο και κάτι πολύ πιο πλατή. Ας πούμε το είναι του ανθρώπου, κάπως έτσι. Αυτή η ύπαρξή μας έπαθε αυτήν όλη την αδυναμία και την καταράκωση. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος διέκοψε τη σχέση του με τον Θεό και από την πραγματική εργασία που είχε ο νους μας πριν τις πτώσεις, που είχε μόνη ασχολία των Θεών και τα του Θεού, έχει τώρα ασχολία όλα τα άλλα πράγματα εκτός από τον Θεό. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς λειτουργούσαμε πριν την πτώση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί γνωρίζοντας πώς λειτουργούσαμε πριν την πτώση, μπορούμε να καταλάβουμε πώς είμαστε πλασμένοι. Ας πούμε, εάν αυτό το τηλέφωνο που έχω εδώ, τώρα αν το κλείσα κιόλας, κάτι του κάνω. Λοιπόν, μου πέσει κάτω και σπάσει και γίνει 1000 κομμάτια, για να το ξαναφτιάξω αυτό το μηχάνημα πρέπει να ξέρω πώς λειτουργούσε πριν το κάνω κομμάτια. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ να υπολογίζω. Πρέπει να ξέρω πώς ήταν αυτό το μηχάνημα, τι δουλειά έκαμνε πριν, πώς λειτουργούσε πριν σπάσει, για να μπορέσω να το ξαναπαναφέρω να ξαναλειτουργήσει όπως ήταν πριν. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Αφού με την πτώση διεσπάστηκε ο άνθρωπος, έπεσε και συντρίβηκε και έσπασε η προσωπικότητά του και μπήκαν τα πάθη και οι αμαρτίες και όλα αυτά μέσα μας, πρέπει να ξέρω πώς ήμουν πριν
να σπάσει η εικόνα του Θεού μέσα μου, για να μπορέσω να έχω έναν στόχο, μια εικόνα στο πώς πρέπει να γίνω. Και επειδή βέβαια, πού να ξέρω πώς ήμουν πριν, αφού δεν έχουμε κανένα δείγμα, έτσι δεν έχουμε ένα δείγμα να πούμε ότι εσώθηκαν και κάποιοι άνθρωποι και παρέμειναν όπως ήταν πριν την πτώση. Ποιος είναι για μας το δείγμα? Ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, ο καινούργιος Αδάμ. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος για μας είναι πλέον το πρότυπο, διότι αυτού εμείς είμαστε η κατοικώνα δημιουργία και αυτός μας δημιούργησε, και έτσι έχοντας μπροστά μας ως αρχέτυπο τον Χριστό, μπορούμε να καταλάβουμε πώς είμαστε εμείς πριν την πτώση και πώς θα γίνουμε εάν ακολουθήσουμε αυτά τα οποία ο Χριστός μας έδωσε σαν θεραπευτική αγωγή. Επίσης μπορούμε να ξέρουμε και πώς λειτουργεί ο άνθρωπος πριν την πτώση μέσα από τους Αγίους. Οι Άγιοι της Εκκλησίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, έχοντας μια άμεση σχέση ένωσης κοινωνίας με τον Χριστό, ακολούθησαν όλα αυτά τα οποία ο Χριστός μας είπε και με τη χάρη του Θεού και με τη δικό τους αγώνα έφτασαν στην κατάσταση την προπτωτική, της πρώτης πτώσεως. Έτσι, εκτός από τον Χριστό, έχουμε καθημερινά μπροστά μας τα παραδείγματα των Αγίων, τα οποία μας δείχνουν τον δρόμο αυτό, μέσα από τη ζωή τους και μέσα από τη διδασκαλία τους. Μέσα λοιπόν από όλα αυτά, ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος είχε σαν εργασία πνευματική αυτήν την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Αυτό μπορεί να το καταλάβετε όσοι είσαστε ερωτευμένοι. Ένας ερωτευμένος συνέχεια, θέλει δεν θέλει, θυμάται το άλλο πρόσωπο με το οποίο είναι ερωτευμένος, έτσι. Παντού βλέπει το πρόσωπο εκείνο. Πάει να κοιμηθεί, ξυπνά, πάει να διαβάσει, πάει να γράψει, πάει να φάει, να μαϊρέψει, ξέρω εγώ, παντού βλέπει το ερώμενο πρόσωπο. Το πρόσωπο εκείνο με το οποίο είναι ερωτευμένος. Έτσι ήταν και ο άνθρωπος με τον Θεό. Ο άνθρωπος ήταν ερωτευμένος με τον Θεό και είχε ένα αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Αυτό το βλέπουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που υπάρχουν και σήμερα, πάρα πολλοί γύρω μας, και νέοι και γέροι και μικροί και μεγάλοι, οι οποίοι είχαν και έχουν αυτήν την αδιάλειπτη και μεγάλη αγάπη προς τον Θεό. Αυτή η αγάπη προς τον Θεό είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την υγεία του ανθρώπου από πάσα άποψη. Και είναι και η μοναδική εντολή του Θεού προς τον άνθρωπο. Δηλαδή όταν ο Θεός μας έδωσε τις εντολές του, που οι εντολές δεν είναι τίποτα άλλο παρά θεραπευτική αγωγή, όπως όταν πάει στο γιατρό, σου λέει ο γιατρός ότι κοίταξε, για να γίνεις καλά πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα και να πάρεις αυτά τα φάρμακα, είναι θεραπευτική αγωγή. Το ίδιο πράγμα και ο Θεός, θέλοντας να μας δείξει πώς μπορούμε να θεραπευθούμε, μας έδωσε ως θεραπευτική αγωγή τις Άγιες Εντολές Του. Οι εντολές του Χριστού δεν είναι πολλές. Οι εντολές του Χριστού είναι μία. Μία είναι η εντολή του Χριστού. Να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την ύπαρξη. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της ισχύος σου. Από αυτήν την εντολή απορρέουν ως συνέπεια όλα τα άλλα. Όταν αγαπάς τον Θεό, κατά συνέπεια αγαπάς και τον αδελφό σου. Και όταν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, κατά συνέπεια δεν αγαπάς και τον Θεό. Όταν αγαπάς τον Θεό, δεν κλέβεις, δεν σκοτώνεις, δεν λες ψέματα, δεν κάνεις πράγματα άσχημα, δεν κακοποιείς τους άλλους, δεν στερείς την ελευθερία και την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου και όλα τα υπόλοιπα τα οποία απορρέουν
από αυτήν την πρώτη και μοναδική εντολή του Θεού. Οπότε αφού η εντολή του Θεού είναι να τον αγαπούμε απόλυτα και αγαπώντας τον αγαπούμε τους αδελφούς μας, αγαπούμε τον εαυτό μας, αγαπούμε το περιβάλλον μας, αγαπούμε τα πάντα και έτσι λειτουργούμε φυσιολογικά, πρέπει να βρούμε τον τρόπο, το μυστικό, πώς θα αγαπήσω τον Θεό. Πώς θα αγαπήσω τον Θεό. Είναι μεγάλη ερώτηση. Ο Χριστός μας είπε στο Ευαγγέλιο ότι εάν με αγαπάτε ή εάν θέλετε να με αγαπάτε, να τηρήσετε τις εντολές μου. Όλη αυτή η θεραπευτική αγωγή είναι αυτή που μας οδηγά στην αγάπη του Χριστού. Είναι αυτή που φλέγει σιγά σιγά την καρδιά μας για να αγαπήσουμε τον Θεό. Η προσευχή είναι η πιο αποτελεσματική δράση που θεραπεύει την καρδιά και το είναι του ανθρώπου. Η προσευχή, η επίκληση του Χριστού είναι αυτή η ενέργεια της χάρης του Αγίου Πνεύματος η οποία θεραπεύει τον νου του ανθρώπου και μας δίνει δύναμη να απελευθερωθούμε από τα δεσμά της αμαρτίας και να σταθούμε και να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Οι πατέρες μέσα από την εμπειρία τους μας παρέδωσαν πολλών ειδών προσευχές. Έχουμε τις προσευχές της Εκκλησίας, τις ιερές ακολουθίες. Έχουμε προσευχές οι οποίες είναι για κάθε περίσταση. Έχουμε προσευχές τις οποίες μπορούμε να λέμε στο σπίτι μας και μόνοι μας. Όμως με την εμπειρία τους μας παρέδωσαν και μία μικρή προσευχή την οποία ξέρετε όλοι, με την οποία ο άνθρωπος μπορεί παντού και πάντοτε αδιαλείπτως να προσεύχεται. Και είναι αυτό που λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Είναι περιεκτικότατη αυτή η προσευχή, περιέχει όλο το νόημα της πίστεώς μας στον Χριστό και όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μας, αλλά επειδή είναι επίκλησης του ονόματος του Χριστού και όχι πως το όνομα είναι παντοδύναμο, ο Χριστός όμως που έχει αυτό το όνομα είναι παντοδύναμος. Και έτσι ο Χριστός του οποίου το όνομα επικαλούμαστε, επικαλούμενος ο Κύριος ο Χριστός μας, σιγά 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 μεταποιεί την καρδιά μας, τη μεταλλάσσει την καρδιά μας, εκβάλλει από την καρδιά μας, από την ύπαρξή μας όλη αυτήν την ακαθαρσία την οποία κουβαλούμε ο καθένας μέσα μας, απελευθερώνει την ύπαρξή μας από τα δεσμά της αμαρτίας και σιγά σιγά μας θεραπεύει από όλα αυτά τα οποία μας βασανίζουν και μας ταλαιπωρούν καθημερινά. Το έργο της προσευχής είναι λίγο στην αρχή επίπονο. Πρέπει ο άνθρωπος να καταβάλει την ελευθερία του. Πρέπει να καταθέσει την ελευθερία του. Να θελήσει ελεύθερα να προσευχηθεί. Μπορεί στην αρχή να του φανεί κουραστικό, να φανεί δύσκολο. Γιατί πράγματι το πιο δύσκολο έργο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος κατά την άποψη των πατέρων είναι να προσεύχεται. Θυμάμαι ένα γέροντα στο Αγίου Όρους που έχτιζαν τότε στο μοναστήρι. Αυτός ήταν απλός άνθρωπος ο γέροντας, αλλά άνθρωπος πολλής προσευχής. Είχε κάποιους εργάτες εκεί οι οποίοι τέλος πάντων ηρωνεύονταν τους μοναχούς ότι «μα τι κάνετε εσείς όλη μέρα, κρατάτε έναν κομποσχήνι και λέτε το Κύριε σου Χριστέ ελέησόμε». Ενώ εμείς σκοτωνούμαστε στη δουλειά, σκάβουμε, ξεσκαλίζουμε πέτρες, χτίζουμε, κάνουμε, φτιάνουμε, ξέρω εγώ, και κουραζόμαστε. Ενώ εσείς τι κάνετε, δεν κουράζεστε. Είχε ένα δυο όμως από αυτούς τους εργάτες που ήταν καλοδιάθετοι
Και ο γέροντας για να τους έτσι για να τους διδάξει και λίγο, αλλά και για να παίξει και λίγο μαζί τους, λέει πόσα παίρνετε την ημέρα με ροκάματο? Λέει παίρνω, με ξέρω εγώ, 50 ευρώ ας πούμε, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά λέω έναν αριθμό. Λέει να σας δώσω 100 ευρώ την ημέρα, να σας βάλω σε ένα δωμάτιο, δεν θα κάνετε δουλειά, θα σας δώσω ένα κουμποσχήνι, να κάνετε κουμποσχήνι. Αλλά πόσες ώρες δουλεύετε? 8 ώρες θέλω, 8 ώρες κουμποσχήνι. Λοιπόν, αυτή είναι σπουδαίο πράγμα τώρα, δώσ' μας τα ευρώ και θα κάνουμε κουμποσχήνι. Ξαπλώσουμε εκεί και κάνουμε κουμποσχήνι. Ούτε μια ημέρα δεν άντεξα, ούτε μια ημέρα να σπάσουν. Διότι δεν, κατάλαβα ότι δεν μπορούσα, δεν μπορούσα. Είναι κοπιαστικό έργο. Όποιοι δοκιμάσετε να προσευχηθείτε, θα δείτε πόση αντίσταση θα δοκιμάσετε. Μπορείτε να πείτε αυτού σας ότι θα προσευχηθώ 3 λεπτά την ημέρα, όχι παραπάνω, όχι 3 και 1 δευτερόλεπτο, 3 λεπτά. Πιάστε ένα μεγάλο ρολόι και βάστε να δείτε 3 λεπτά. Να δείτε ότι εκείνα τα 3 λεπτά θα γίνουν αιώνες, δεν θα παίρνουν. Θα θέλετε να καταβάλλετε δύναμη πολύ να σταθείτε 3 λεπτά να προσευχηθείτε. Κυρίως εάν η προσευχή αυτή έχει ως περιεχόμενο αυτήν την επίκληση του ονόματος του Χριστού, το Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε. Δηλαδή να επαναλαμβάνεις αυτήν την ευχή, Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε. Όμως πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε. Δεν μπορούμε να σταθούμε χωρίς προσευχή. Και πρέπει να μάθουμε. Είναι τέχνη. Είναι επιστήμη η προσευχή. Δεν είναι απλό πράγμα. Είναι και απλό, αλλά ταυτόχρονα είναι και σύνθετο, γιατί αποτελεί μια μεγάλη τέχνη. Με απλά πράγματα και με απλά λόγια μπορεί κανείς να πει σε έναν άνθρωπο που θέλει να μάθει να προσεύχεται κάποια πρακτικά πράγματα, κάποιες πρακτικές συνταγές οι οποίες βοηθούν πάρα πολύ την προσευχή. Πρώτα είπαμε είναι να θελήσει ο άνθρωπος να προσεύχεται. Να αποφασίσει να πει ότι εγώ το πρωί θα κάτσω 3 λεπτά με το ρολόι να πω την ευχή. Και 3 λεπτά το βράδυ. Δεν είναι πολλά, τι είναι 3 λεπτά. Τι κάνει ο άνθρωπος? Μόλις ξυπνήσει, εκείνο που βοηθά πάρα πολύ την προσευχή, μόλις ξυπνήσει ο άνθρωπος, πριν αρχίσει να σκέφτεται οτιδήποτε, πριν να μπει στη διαδικασία της αντίδρασης ότι είναι τα ώρα τούτη και ξυπνώ και να νιώνουν τα μάτια μου και ξέρω εγώ, η πρώτη κίνηση του νοός του, του μυαλού του, του νου του, να είναι η μνήμη του Θεού. Αυτό που οι πατέρες ονομάζουν πρωτόνια. Αυτό που λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος. Αφού ξυπνήσεις το πρωί, να προσευχηθείς αρκετή ώρα λέγοντας το Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε. Δηλαδή, μόλις ανοίξεις τα μάτια σου ή μόλις ανοίξεις το νου σου τέλος πάντων και ξυπνήσεις, μπορεί τα μάτια σου να μην έχουν ανοίξει ακόμα, αλλά ο νους άνοιξε, παρά να σκεφτείς οτιδήποτε κακό, οτιδήποτε, ξέρω εγώ, τέλος πάντων μπορεί να έρθει εκείνη τη στιγμή, κάνε το σταυρό σου αμέσως. Μην χάσεις δευτερόλεπτο, γιατί είναι σαν τη σκυτάλη, που εάν δεν αρπάξεις την σκυτάλη και να τρέξεις και χάσεις δευτερόλεπτα, θα στρέξει όλος πέμπ μπροστά από σένα. Εάν δεν προλάβεις και προλάβει ο εχθρός του αγώνα σου, θα σου εσπείρει μέσα στο νου σου άλλους λογισμούς, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από τους πιο ακάθαρτους μέχρι τους πιο ταλέπορους. Πρέπει να κάνεις το σταυρό σου, να σφραγίσεις τον εαυτό σου με τον τίμιο σταυρό του Χριστού μας και αμέσως, έστω και έτσι νισταγμένος και όπως είσαι εκείνη την ώρα, άρχισε να λέεις το Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε. Πριν σηκωστείς καν, πριν κίνει οτιδήποτε. Εάν αρχίσεις να το κάνεις αυτό,
τότε δίδεις σε αυτήν την πρώτη κίνηση του μυαλού αυτήν την πνευματική εργασία. Να ξέρετε παιδιά ότι όσοι καταφέρουν αυτό το πράγμα από την πρώτο ξεκίνημα του μυαλού τους ευθύς αμέσως μετά το ξύπνημα, όλη την ημέρα και όλη την νύχτα θα έχουν αυτή την ενέργεια της προσευχής, εκτός βέβαια αν κάνουν πολλές αταξίες. Αλλά εάν είναι λίγο προσεκτικοί, θα έχουν αυτή την ενέργεια της προσευχής μέσα τους. Είναι σαν να ξέρω εγώ, βάλεις σε έναν όχημα ας πούμε κάμπο στην πεζίνα και δουλεύει μετά ώρες και πάει μόνο του. Άρχισε λοιπόν να λέει στην ευχή την πρωτόνια, η πρώτη κίνηση του μυαλού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρχισε να λέει στην ευχή, αν δεν μπορείς με το μυαλό σου εκείνη την ώρα, γιατί ακόμα το μυαλό μπορεί να κοιμάται και να μην δουλεύει, άρχισε να τη λέει στην προσευχή ψιθυριστά, χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα στους υπόλοιπους. Αλλά λέει στην ευχή ψιθυριστά, μέχρι να σηκωστείς, να τακτοποιηθείς, να πληθείς, να συνέρθεις λίγο και δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου. Είπαμε 3 λεπτά, 2 λεπτά, 1 λεπτό, 1 λεπτό. Να κάτσεις εκεί να πεις 10, 20, 30, 40 φορές όσες μπορείς να επαναλάβεις αυτή την ευχή. Είναι σημαντικό ο άνθρωπος να λέγει την ευχή προσέχοντας τα λόγια της ευχής και με μεγάλη ταπείνωση και με μεγάλη μετάνοια. Δεν είναι ουσιαστικά η προσευχή η οποία θα μας βοηθήσει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε το Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, αλλά είναι γεμάτοι πάθη, είναι γεμάτοι πλάνες, είναι γεμάτοι δαιμονική κατάσταση. Και όμως μπορεί να λένε και το Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με. Γιατί τους λείπει η ταπείνωση και η μετάνοια. Και αυτό είναι εύκολο να καταλάβει κανείς πώς μπορεί να τους εξιχνιάσει. Όλοι πλανεμένοι συνήθως προσεύχονται πολύ. Η προσευχή από μόνη της δεν είναι διαλογισμός, δεν είναι γιόγκα. Η προσευχή από μόνη της δεν έχει δύναμη. Δύναμη λαμβάνει δια της χάριτος του Χριστού και χάρις του Χριστού έρχεται εκεί όπου ο άνθρωπος είναι ταπεινός και μετανοεί. Δεν είναι μια τεχνική μέθοδος η νοερά προσευχή. Τέλος πάντων, εμείς οφείλουμε να λέμε την ευχή προσέχοντας τα λόγια της ευχής με ταπείνωση και μετάνοια. Το πρώτο που θα συναντήσουμε είναι την αντίσταση του εαυτού μας. Ο εαυτός μας θα αντιστέκεται να κάνει αυτό το έργο, το οποίο είναι ελάχιστο. Και ένα άλλο φαινόμενο είναι ότι αν τον καταφέρουμε να κάτσει να προσευχηθεί, το μυαλό μας θα τρέχει δεξιά-αριστερά. Δεν μπορεί να μαζευτεί. Είναι, λέει ο Αββά Ισαάκ, το ανεδές όρνεον, όπως ένα πουλί το οποίο πετά και δεν μπορεί να το πιάσεις. Πετά όπου θέλει. Όπου θέλει πάει, όπου θέλει κάθεται, ό,τι θέλει κάνει. Πώς θα το πιάσει αυτό το πτηνό, το όρνεο, το οποίο πετά και τρώει ψοφίμια. Αυτό βέβαια θα το θεραπεύσει ο Θεός ο ίδιος, αυτόν το ανεδές όρνεο, το μυαλό μας που πετά δεξιά-αριστερά, θα το θεραπεύσει η χάρις. Όμως εμείς εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι 2 πράγματα. Πρώτα, να μην απογοητευτούμε, να μην πούμε μα εν προσευχή αυτή που κάνω, αφού το μυαλό μου δεν συνάεται. Αφού δεν θυμούμαι, είπα τα, δεν τα είπα. Πότε το είπα αυτά όλα τα πράγματα. Πότε τα άρχισα και πότε τα τελειώσα. Δεν κατάλαβα τίποτε. Ούτε θυμάμαι τι έγινε. Να μην σε καταβάλει αυτή η απογοήτευση. Και δεύτερον, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό το φαινόμενο είναι αναπόφευκτο, ανθρωπίνως αναπόφευκτο στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε εμείς. Όπως έναν νήπιο είναι αναπόφευκτο να κάνει όλα εκείνα τα νηπιώδη πράγματα που κάνει
Και έτσι είναι η ηλικία του και έτσι είναι οι δυνατότητες του και δεν μπορείς να βάλεις ένα, να πεις ότι έχει ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, 2,5 χρονών που μπορεί να κάνει μια διάλεξη. Θα είναι τέρας, δεν θα είναι νήπιο. Σκεφτείτε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια. Είναι λοιπόν μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια, τα μεταπτωτικά, τα ανθρώπινα, αυτή η εμφάνιση του σκορπισμού του μυαλού μας, που ονομάζεται κατά τους πατέρες μετεωρισμός. Δηλαδή το μυαλό πάει και έρχεται. Έτσι για να σας ξεκουράσω, σας πω τι έπαθα εγώ με αυτόν τον μετεωρισμό. Όταν πήγα στο Άγιον Όρος, λέω, γέροντας, εσύ ξέρεις 5 γράμματα, να αναλάβεις το φαρμακείο. Μα έτσι είμαι φαρμακοποιός. Λέει, βράμε ένα φαρμακοποιό γνωστό μας και είπε να μας στείλει κα φάρμακα. Έστειλε μας πράγματι το άνθρωπος εκεί, μια κάσα φάρμακα να έχουμε εκεί για έκτακτες ανάγκες. Είχε και ένα δυο μπουκαλάκια που έγραφε πάνω κατά του μετεωρισμού. Λέω, αυτά βοηθούν για την προσευχή, άραγε. Επειδή ξέρω ότι είμαστε μοναχοί. Λέω, να πίνουμε χάπια να προσευχούμαστε. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Πάω στο γέροντα, δείχνω τούτα. Λέω, του γέροντα, στείλε μας χάπια για τον μετεωρισμό του τόσο. Τι είναι τούτα τα χάπια? Λέω, ξέρω, ρε παιδί μου, τι είναι, λέει, ψυχοφάρμακα είναι, τι είναι. Τι λέει, έχει χάπια για τον μετεωρισμό? Πότε φορά να τα ακούω. Τι λέει, θα πίνουμε χάπια? Αγωνιζόμαστε, παιδί μου, ξαπίνουμε χάπια. Άφησε εκεί, λέει, να δούμε τι γίνεται. Ευτυχώς βοήθησε ο Θεός και ήρθε ένα σαν φαρμακοποιός. Έκανα φαρμακοποιόν εδώ? Ούτε ένα. Μπράβο. Ανοιχτά τα φαρμακεία τη ώρα. Λοιπόν, τι είναι ο μετεωρισμός στη φαρμακολογική γλώσσα, τουλάχιστον στην Ελλάδα? Τότε το στομάχι του ανθρώπου έχει διάφορα πράγματα μέσα, φουσκώματα. Το λένε μετεωρισμό. Στην Κύπρο το λένε? Όχι, στην Ελλάδα έτσι φαίνεται το λένε, μετεωρισμός. Στη γλώσσα των πατέρων όμως μετεωρισμός σημαίνει να τρέχει το μυαλό σου δεξιά-αριστερά, μετέωρο. Αυτός ο μετεωρισμός του μυαλού πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια ψυχραιμία και να προσέξει ο άνθρωπος στην αρχή να λέει την ευχή του Χριστού, την επίκληση του Χριστού με επιμονή, να μην υποχωρεί, να προσπαθεί να μαζεύει τον νου του όταν φεύγει, αλλά να κοιτάξει περισσότερο εις την ποσότητα της ευχής, όχι τόσο στην ποιότητα. Εάν πει παραδείγματος χάρη ότι θα πω 100 φορές το Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, έχω αυτό το πρόγραμμα, να κάτσω εκεί στο καρεκλάκι μου, στην πολυθρόνα μου, στην κρεβάτι μου και να πω 100 φορές το Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, ή 50, 25 ή 10, τέλος πάντων έχω να πω τόσο, να κοιτάξει να κάνει αυτό. Να μην αρχίσει, μα το είπα και το μυαλό μου φεύγει, τι να κάθομαι να λέω, αφού δεν μπορώ να μαζέψω το μυαλό μου. Όχι. Θα κοιτάξει την ποσότητα της ευχής. Κάποιοι πατέρες είδαν καμιά φορά ότι βοηθάς αυτήν τη συγκράτηση του μυαλού και κάποια χρήση της εισπνοής και της εκπνοής. Όμως, αυτό δεν συστήνεται σε εσάς, γιατί αυτό το πράγμα χρειάζεται και έμπειρων πνευματικών οδηγών, αλλά μπορεί και να γεννήσει μέσα στον άνθρωπο ο οποίος δεν ταπεινώνεται και ο οποίος δεν δέχεται συμβουλή πνευματικού οδηγού ίση από την οποία γεννάται η πλάνη. Γι' αυτό αποφεύγεται τη χρήση αυτής της μεθόδου και καλύτερα να περιοριστούμε στην επίκληση του Αγίου Ονόματος του Κυρίου μας, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, με ταπείνωση και μετάνοια, προσέχοντας τα λόγια της ευχής και μόνο. Εάν ο άνθρωπος επιμένει σε αυτό
και μετά αρχίσει να αξιοποιεί όλους τους νεκρούς χρόνους που έχει. Πει παραδείγματος χάρη ότι θα πάω στη δουλειά μου από την ώρα που να βγω από το σπίτι μου μέχρι τώρα από την ώρα που να πάω στη δουλειά μου, που μπορεί να είναι 10 λεπτά, 20 λεπτά, μια ώρα, δεν θα βάλω, ξέρω εγώ, να ακούσω όλα τα δελτία ειδήσεων και όλα τα ράδια και όλα τα τραγούδια. Μπορεί να τα ακούσω άλλη τώρα είναι εκείνα. Αλλά θα λέω την ευχή. Εάν αξιοποιηθούν οι νεκροί χρόνοι που όλοι έχουμε στη ζωή μας, έτσι, εάν αξιοποιηθούν οι νεκροί χρόνοι, τότε πραγματικά ο άνθρωπος αποκτά μία αποθήκη μεγάλης ποσότητας προσευχής, η οποία ενεργοποιείται στη συνέχεια και δίδει μεγάλα και θαυμαστά αποτελέσματα. Επειδή ο χρόνος δεν μας παίρνει, απλώς θέλω να πω ότι η επίκληση του ονόματος του Χριστού είναι παντοδύναμος. Γιατί παντοδύναμος είναι ο Χριστός, του οποίου επικαλούμαστε την χάρη και το έλεος. Και επειδή αυτός είναι ο γιατρός και ο θεραπευτής της ύπαρξής μας. Δύο τρία πράγματα να πω γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και ποια είναι τα αποτελέσματα της προσευχής, τα οποία για έναν σημερινό άνθρωπο είναι σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, παιδιά, ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της προσευχής είναι το ότι μας ελευθερώνει από τα κατασληπτικά δεδομένα του κόσμου τούτου. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, σαν να διασπά όλες τις αλυσίδες όλων των δεδομένων που έχει γύρω του. Δηλαδή, ξυπνώ το πρωί και σκέφτομαι, Παναγία μου, σήμερα πώς θα πάω στη δουλειά μου, πώς θα κάνω και το ταξίδι να πάω, ξέρω εγώ, τόσο μακριά, πώς θα πάω να αντιμετωπίσω τον διευθυντή μου, τη διευθύντριά μου, τον συνάδελφό μου, τον έναν τον άλλο, πώς θα πάω να πω μες στην τάξη, πώς θα κάνω το ένα, πώς θα κάνω το άλλο, πώς θα βγάλω τη δόση μου, πώς θα βγάλω τα χρήματα μου, να έχω δουλειά, δεν θα έχω δουλειά. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας απασχολούν και μας βασανίζουν, από όλα αυτά η προσευχή μας ελευθερώνει. Μας περιχαρακώνει, σαν να κάνεις ένα χαράκωμα γύρω σου, από το οποίο δεν μπορεί να περάσουν τα βλήματα και να σε χτυπήσουν, να σε συντρίψουν. Ένα άλλο στοιχείο σημαντικό είναι ότι η προσευχή διασπά τη μοναξιά. Ο άνθρωπος που προσεύχεται δεν μπορεί να αισθανθεί μοναξιά. Αντίθετα, όσο προσεύχεται, μπορεί να επιδιώκει να είναι και λίγο μόνος του για να μπορεί να προσεύχεται. Γι' αυτό βλέπετε αυτοί που προσεύχονται αρέσκονται και λίγο να είναι κάπως απομονωμένοι. Όχι γιατί περιφρονούν τους ανθρώπους, αλλά γιατί μπορούν ευκολότερα να προσεύχονται. Και αυτός που προσεύχεται είναι ενωμένος με τον Θεό και δεν είναι απομονωμένος από κανέναν άνθρωπο. Ενώνεται δια του Θεού με όλους τους ανθρώπους και με όλον τον κόσμο. Αυτός που προσεύχεται δεν αισθάνεται μοναξιά. Δεν αισθάνεται τα πειρά των δεδομένων της ζωής του. Επίσης, αυτός που προσεύχεται, παιδιά, αποκτά μες στη ψυχή του μια βαθιά ειρήνη. Γεννάται ειρήνη μες στη ψυχή του ανθρώπου. Ό,τι και να γίνει γύρω του, δεν μπορεί να τον ταράξει. Γιατί η επίκληση του ονόματος του Χριστού έχει τέτοια δύναμη που είναι σαν την ομπρέλα. Μπορεί να βρέχει, αλλά εγώ έχω μια μεγάλη ομπρέλα και είμαι κάτω από εκείνη την ομπρέλα και δεν βρέχομαι. Και ούτε με ενδιαφέρει αν βρέχει, μπορεί να στέκω ώρες εκεί, αλλά έχω την ομπρέλα η οποία με προστατεύει. Έτσι λειτουργεί η προσευχή αυτή. Και ακόμα κάτι, ότι προσευχόμενος ο άνθρωπος γίνεται ένα παράδοξο πράγμα. Όσο προσεύχεσαι, αγαπάς τον Θεό. Και όσο αγαπάς τον Θεό, τόσο πιο πολύ προσεύχεσαι. Και γίνεται ένας κύκλος. Έτσι, προσευχόμενος αγαπάς και αγαπώντας προσεύχεσαι. Και γίνεται ένας κύκλος συνεχής, ο οποίος παράγει ενέργεια μες στον άνθρωπο, με αποτέλεσμα σιγά σιγά
εάν ο άνθρωπος παραμείνει ταπεινός και μέσα στη μετάνοια και μέσα στην επίβλεψη πνευματικού οδηγού, τότε πραγματικά με τη χάρη του Θεού και ζώντας μέσα στην Εκκλησία μαζί με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, την εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία ιδιαίτερα, ο άνθρωπος αυτός μπορεί πραγματικά να καταλάβει τι σημαίνει πλέον Θεός και άνθρωπος, τι σημαίνει Χριστός, τι σημαίνει άνθρωπος, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ειρήνη, τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει υγεία. Τότε βλέπει τον εαυτόν του ότι σιγά σιγά γίνεται υγιής. Βλέπει πράγματα τα οποία παλαιότερα τον ταλαιπωρούσαν και τον ερεζίλευαν και τον εξευτέλιζαν πνευματικά, ότι όλα αυτά πλέον λίγο 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 μπαίνουν στο περιθώριο και μέσα του ανατέλει μια άλλη πραγματικότητα του καινούργιου εχριστού ανθρώπου. Ένας άνθρωπος γεμάτος φως, γεμάτος ζωή, γεμάτος ζωντάνια, ακόμα και στο σώμα μας. Έτσι είπαμε πολλές φορές ότι έχουμε δει νέους σε νέα σώματα αλλά γερασμένους. Έτσι. Λέει του πήγαινε, ξέρω, κλείς την πόρτα, σηκώνεται σαν τη βάρκα, μια τζι, μια δά. Δεν έχει κανένα άλλο να πάει να κλείσει την πόρτα. Δεν έχει όρεξη. Πεθαμένος, σκοτωμένος. Και έχουμε δει γέρους, έχουμε εδώ ένα γεροντάκι τέτοιο, μια γεροντούλα τέτοια, που μπορεί να είναι σκοτωμένη σωματικά, αλλά έχουν μια ψυχή ηφαίστειο. Αυτό είναι το σημαντικό. Η προσευχή ανακαινίζει τον άνθρωπο. Ανακαινιστήσετε ως αετού νεότης σου. Όπως ο αετός λέει όταν γεράσει, ανακαινίζεται, λέγε η μυθολογία, ξαναβγάλει καινούργια φτερά και γίνεται καινούριος, έτσι και ο άνθρωπος που προσεύχεται. Γίνεται πραγματικά πυρ, σαν τον πύραυλο. Δεν τον πιάνει τίποτε. Δεν τον πιάνει τίποτα. Καταργούνται όλα. Καταργούνται όλα. Μπορεί να μην έχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, έχει τα πάντα. Και έχει ανθρώπους που έχουν τα πάντα και δεν έχουν τίποτε. Γι' αυτό ας ακολουθήσουμε αυτήν την συμβουλή του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, ότι όσοι θέλουν να αγωνιστούν ας αρχίσουν από το πρωί. Και λέει και η παροιμία, η καλή μέρα από το πρωί που φαίνεται. Άρχισε από το πρωί προσευχόμενος. Πιάσε την ευχή, την επίκληση του Χριστού με την πρώτη κίνηση του μυαλού σου. Κράτατε την ημέρα, επικαλού το όνομα του Θεού. Πρόσεχε, μην απογοητεύεσαι. Αγωνίζου στην επίκληση αυτή του ονόματος του Κυρίου μας και θα δεις πολλά πράγματα να ανατέλουν μέσα στη ψυχή σου. Αυτά όλα που σου λείπουν θα σου τα δώσει η προσευχή. Αυτά όλα τα οποία ζητάς να δεις, πάλι η προσευχή θα σου τα δώσει. Είναι ένα τεράστιο θησαυροφυλάκιο το οποίο ανοίγει με αυτό το μικρό κλειδί της επίκλησης του ονόματος του Κυρίου. Αυτά ήθελα να σας πω, παιδιά, για σήμερα. Έχουμε μερικά λεπτά. Αν θέλετε κάτι που νομίζετε ότι θέλετε να ρωτήσετε. Έλα, Δημήτρη. Κάτω, δεξιά και αριστερά. Γερούντα. Το κομποσχήνι, για να... το κομποσχήνι, τι χρησιμεύει στην προσευχή? Το κομποσχήνι είναι ένα βοηθητικό εργαλείο. Γιατί κρατώντας το κομποσχήνι μπορούμε ευκολότερα να συμμαζέψουμε το νου μας, επειδή είναι επαναλαμβανόμενη η προσευχή αυτή του Χριστού, μπορούμε να συμμαζέψουμε το νου μας πιο εύκολα σε αυτή την επίκληση του ονόματος του Κυρίου. Δεν είναι απαραίτητο να κρατούμε κομποσχήνι, μπορούμε να προσευχόμαστε χωρίς να κρατούμε κομποσχήνι. Είναι όμως ένα πρακτικό εργαλείο που βοηθά. Αυτό, τίποτα περισσότερο δεν είναι. Ένα πρακτικό εργαλείο που βοηθά συγκέντρωση του νου. Όταν προσεύχεται ο άνθρωπος, παιδιά, είναι και τόση δύναμη που μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τους σωματικούς πόνους. Θυμάστε ένα περιστατικό στον Άγιο Πορφύριο, τον Γέροντα,
ο οποίος του έκανε μια καυστηρίαση και πονούσε ολόκληρος, αλλά επειδή συγκέντρωσε τον νου του στην προσευχή, γέμισε, λέει, ο τόπος από καπνούς που του έκαιγαν εκείνα τα πράγματα, ξέρω εγώ που ήταν στο σώμα του, και δεν κατάλαβε, που ήταν στο κεφάλι του, ναι, στο κεφάλι του, και δεν καταλαβαίνει τίποτα, γιατί είχε τόση δύναμη προσευχής. Όταν ο άνθρωπος μάθει αυτή την τέχνη της προσευχής, ξεπερνά ακόμα και τους σωματικούς πόνους και τις φοβίες, ξεπερνά και τις μοναξές, ξεπερνά και όλα τα αδύνατα στοιχεία του εαυτού του. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Χριστός Ανέστη, καλό βράδυ.